Γεια και χαρά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα ταξιδέψουμε μέχρι τα πανέμορφα νησιώτικα Βελανίδια και τον χιλιοτραγουδισμένο φάρο του Κάβο Μαλλιά. Τα Βελανίδια είναι χτισμένα στο νοτιότερο άκρο του ορεινού όγκου του Πάρνωνα. Απέχουν μόνο 15 χιλιόμετρα από τη Νεάπολη και θα φτάσουμε ως εδώ ακολουθώντας μια πραγματικά εντυπωσιακή διαδρομή δίπλα από τη θάλασσα. Κυριολεκτικά και χωρίς κανένα ίχνος υπερβολής, τα Βελανίδια ξεδιπλώνονται μπροστά σου μετά από την τελευταία στροφή του δρόμου πριν αντικρίσεις αυτό το χωριό που είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες του Πάρνωνα. Έτσι όπως είναι τα σπίτια χτισμένα και στις δύο πλαγιές, θυμίζει κάτι σαν θέατρο. Δηλαδή, νιώθεις ότι μπορεί οι άνθρωποι να βγουν κάποια στιγμή στα μπαλκόνια τους να χειροκροτήσουν και να ξεκινήσει μια παράσταση στο κέντρο της Κοιλάδας. Όσο για τον παράξενο νησιώτικο χαρακτήρα αυτού του μέρους, υπάρχει λογική εξήγηση και μας έρχεται κατευθείαν από τα ορολογικά και το μακρινό 1770. Αποτέλεσμα του αποτυχημένου αυτού κινήματος ήταν οι πολλές καταστροφές που έγιναν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά και η ερήμωση πολλών τόπων. Ένα λοιπόν από τα μέρη που ερήμωσαν ήταν και οι Σπέτσες. Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και να ζήσουν κάπου αλλού. Έτσι, μεταφέροντας την αρχιτεκτονική τους, μαζί με τα υπόλοιπα υπάρχοντά τους, έφτιαξαν αυτό το υπέροχο νησιώτικο μέρος στην άκρη της Λακωνίας. Και όπως καταλαβαίνεις, οι Βελανιδιώτες ανέκαθεν ήταν άξιοι ναυτικοί, από την εποχή κιόλας που κινητήρια δύναμή τους ήταν μόνο τα κουπιά. Μέχρι και σήμερα η θάλασσα παραμένει τρόπο ζωής για τους ντόπιους. Δυστυχώς, τα Βελανίδια το χειμώνα παραμένουν με πολύ λίγους κατοίκους μόνιμος, όπως συμβαίνει και με τα περισσότερα χωριά της Ελλάδας. Το καλοκαίρι όμως, το χωριό κυριολεκτικά σφίζει από ζωή και οι κάτοικοι μπορεί να φτάσουν να είναι μέχρι και 1500. Υπάρχουν άπειρα πράγματα να κάνει κανείς στα Βελανίδια και σίγουρα δεν είναι ένας προορισμός που θα πας για μία μέρα και θα φύγει. Εκείνο όμως που αποτελεί τη νούμερο ένα πρόκληση, άπαξ και βρεθεί σε αυτό εδώ το μέρος, είναι η πεζοπορία μέχρι το φάρο του Κάβο Μαλλιά. Φτάνουμε από εδώ από το μονοπάτι που ξεκινάει από το χωριό Βελανίδια. Για να περπατήσεις από τα Βελανίδια μέχρι το φάρο του Κάβο Μαλλιά, που είναι και το τέλος αυτού του μονοπατιού, αυτής της διαδρομής δηλαδή, θα πρέπει να περπατήσεις περίπου 8 χιλιόμετρα. Βέβαια, τα 3,5 πρώτα χιλιόμετρα θα κινηθείς σε χωματόδρομο και κατά τόπους τσιμεντόδρομο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο μπορεί να διανύσει με ασφάλεια τα 3,5 πρώτα χιλιόμετρα. Στο τέλος του δρόμου αφήνουμε το αυτοκίνητό μας και συνεχίζουμε τα επόμενα χιλιόμετρα περπατώντας από το μονοπάτι το οποίο κινείται σε όλη τη διαδρομή ακριβώς δίπλα από τη θάλασσα. Η απόσταση είναι κάτι λιγότερο από 5 χιλιόμετρα και δεν θα χρειαστούμε περισσότερο από 1,5 ώρα για να την περπατήσουμε. Παρεπιπτόντως, νομίζω ότι το σκίντο είναι το πιο έντονο άρωμα, μάλλον το πιο έντονο χαρακτηριστικό άρωμα της ελληνικής υπαίθρου, παιδιά. Γενικά, ο Κάβο Μαλλιάς, παιδιά, θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα περάσματα και γι' αυτό υπάρχει όλο αυτό το στήσιμο με τους φάρους και την ασφάλεια των πλοίων. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ θεωρώ τους φάρους πολύ ιδιαίτερα μνημεία στην Ελλάδα. Θεωρώ πως κρύβουν μοναδικές ιστορίες και έχουν να διηγηθούν πάρα πολλά όμορφα πράγματα, πάρα πολλές όμορφες ιστορίες. Απλώς δεν έχουν φωνή για να μας τα πούν όλα αυτά. Μετά από 5 σχεδόν χιλιόμετρα περπάτημα σε μονοπάτι, φτάνουμε επιτέλους στον πολυτραγουδισμένο φάρο του Κάβο Μαλλιά. Εννοείται, ευχαριστούμε τον τύπο που σκέφτηκε να απλώσει ένα σκηνάκι εκεί πέρα και μάλιστα να αφήσει δύο μανταλάκια για να κρεμάσουμε τα βρεγμένα μας ρούχα. Ο φάρος εδώ χτίστηκε το 1860 και είναι ένας από τους παλαιότερους αλλά και τους τελειότερους σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Λειτουργήσε πρώτη φορά το 1883 και ανήκει στο φαρικό δίκτυο της πελαγοδρομίας. Άκου τώρα τι παίζει με την πελαγοδρομία. Με τον όρο λοιπόν αυτόν εννοούμε το είδος εκείνο πλεύσης που χαράσεται σε ευθεία πορεία. Αλλά είτε η ακτή είναι αθέατη, είτε η πορεία περνάει από ακροτήρια και χερσονήσους, δηλαδή από επικίνδυνα σημεία. Οι συγκεκριμένοι φάροι έχουν τέτοια μεγάλη εμβέλεια που πριν σβήσει το φως του ενός πρέπει να έχει φανεί το φως του επομένου. Σε αυτό εδώ λοιπόν το σημείο από το οποίο να σου πω διέρχονται καθημερινά περίπου 200 πλοία, καθόλου μικρός αριθμός αν το καλοσκεφτείς, έχουμε τρεις τέτοιους φάρους πελαγοδρομίας. Ο ένας είναι ο Κάβο Μαλλιάς, ο άλλος είναι ο φάρος στα Κύθυρα και ο τρίτος είναι στο Τέναρο που θεωρείται και το νοτιότερο άκρο των Βαλκανίων. Ο φάρος λοιπόν βρίσκεται 40 μέτρα πάνω από τη θάλασσα και ο πύργος του έχει ύψος 15 μέτρα. Η απόσταση φωτοβολίας του είναι 40 ναυτικά μίλια. Το 2006 ο φάρος χαρακτηρίστηκε ως διατηρηταίο μνημείο. Ο τελευταίος φαροφύλακας άναψε το φάρο για τελευταία φορά το 1983, ύστερα από 23 χρόνια θητείας στον Κάβο Μαλλιά. Στο εκκλησάκι που βρίσκεται στην αρχή ή στο τέλος του μονοπατιού, ανάλογα από πού έρχεσαι, μπορείς να καθίσεις να πιεις το νεράκι σου και να ξεκουραστείς μετά την πεζοπορία σου. Πρόκειται για τον Όσιο Θωμά εν Μαλαίο. Έτσι λέγεται αυτό το εκκλησάκι εδώ πέρα. Θησαυρό στα Βελανίδια, παιδιά. Θησαυρό και γενικά όλο αυτό το πόδι της Πελοποννήσου, το πόδι της Νεάπολης που λέμε, αυτό που είναι κοντά στο Αιγαίο δηλαδή, κρύβει μικρούς θησαυρούς, μικρά διαμαντάκια. Μην το υποτιμάτε καθόλου, μα καθόλου όμως. Αν λοιπόν βρήκες χρήσιμο αυτό το βίντεο, τότε πάτα μία εγγραφούλα για να μην χανόμαστε και για να τα λέμε πιο συχνά.